Ένα σύντομο σχόλιο. Ακούσατε το διάλογο με τον Δήμαρχο. Έχετε διαβάσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Σχολείων, των Συλλόγων μάλλον. Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι πρέπει να πω το αυτονόητο. Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση όλων των μαθητών ή εν δυνάμει μαθητών που ζουν στην Ελλάδα. Άρα ποιος θα πάει πού και πώς θα γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και κανενός άλλου. Δεύτερον, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει και αυτό κάνει να προστατεύσει την υγεία και των παιδιών των προσφύγων όπως και όλων των άλλων παιδιών στα σχολεία και γι' αυτό βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας για να γίνουν οι εμβολιασμοί που γίνονται καθημερινά και να έχουν τελειώσει οι εμβολιασμοί όλων των παιδιών των προσφύγων πριν ξεκινήσει το όποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. Τρίτον, το Υπουργείο Παιδείας με απόλυτους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς όρους θα προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων το οποίο θα είναι σε εκείνους τους χώρους που επιτρέπεται να γίνει τις ώρες τις απογευματινές στους χώρους των σχολείων με ειδικές τάξεις υποδοχής για να προετοιμαστούν αυτά τα παιδιά σιγά σιγά με παιδαγωγικούς όρους να μπαίνουν στα σχολεία. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα και καμία ανησυχία. Κρατάμε αυτό λοιπόν, κύριε Γενικέ. Κρατάμε αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση που κάνατε στο θέμα που έχει βάλει λίγο φωτιά στην επικαιρότητα από χθες. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε.